πριν τις εκλογές της 25ης Μαΐου, επισκεφθήκαμε με κλιμάκια του ΚΚΕ δεκάδες περιοχές στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ζουν Ρωμά, σε καταβλισμούς, γειτονιές και οικισμούς. Εκεί επιβεβαιώθηκαν τα πικρά προβλήματα της κοινότητάς μας, τα οποία οφείλονται στην έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού και πολιτικών από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή η εικόνα που είδαμε, που είδα εγώ πάλι, αλλά και όλοι οι σύντροφοι με το ΚΚΕ, είναι μια συνειδητή επιλογή όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έχουν συμβάλει στη διατήρηση της περιθωριοποίησης της κοινότητάς μας, αλλά και στη φτωχοποίηση του υπόλοιπου ελληνικού λαού με απαξίωση των δημόσιων αγαθών, αλλά και πλήρη απαξίωση των ζώων μας. Δεν μπορώ να ξεκινήσω την ομιλία μου με το θέμα της στέγασης. Μιλώντας για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή και ασφαλή στέγαση κάθε άνθρωπο, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα δικαίωμα το οποίο στερούνται εκατοντάδες νομάς συμπολίτες μας. Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες όλοι νέων καταβλισμών, στους οποίους επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και επικίνδυνες και μόνο απάνθρωπες, και είναι ντροπή για το κράτος και για την κοινωνία να βλέπουμε τέτοιες συνθήκες όπως στην Αγία Σοφία και αλλού. Γίνεται διαρκώς λόγος για πρόοδο, όμως πρόοδο της χώρας, όμως η εικόνα μένει από μόνη της. Όχι μόνο δεν υπάρχει πρόοδος, αλλά βλέπουμε ανθρώπους βουτυγμένους μέσα στη λάσπη εν έτη 2023. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των καταβλισμών όπως τον Πέλεκα Κατερίνης και στα Σαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού, όπου ηλικιωμένοι άνθρωποι, ενήλικες, μικρά παιδιά βρίσκονται εκτεθειμένοι σε καιρικά φαινόμενα, σε ασθένειες, σε ατυχήματα, χωρίς καμία πρόσβαση στα βασικά αγαθά. Διαβιούν όλοι οι άνθρωποι αυτοί σε προσωρινές κατασκευές, σε παράγκες, χωρίς καμία ουσιαστική υποδομή, αλλά και καμία ουσιαστική παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς. Μάλιστα, ακόμα και σε περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες τύποι στους οικισμοί, η κατάσταση είναι παρόμοια. Οι άνθρωποι είναι στεγραμμένοι σε περίκλειστες περιοχές και που υποτίθεται ότι είναι προσωρινή λύση, όπως είναι η Αγία Σοφία, για την οριστική με την κατάστασή τους σε άλλες περιοχές, και όμως είναι εκεί 20 και πλέον χρόνια, σε προκάτω κατασκευές, χωρίς αποκέντρωση, χωρίς τρεχούμενο νερό, χωρίς οδικό δίκτυο, και βιώνουν καθημερινά όλοι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών τον δομικό ρατσισμό και από τις αρχές και από τις υπηρεσίες του Δήμου με τα ασθενοφόρα, αν είναι δυνατόν να μπαίνουν σε οικισμούς μόνο με συνοδεία αστυνομίας. Ενώ η επικοινωνία των σκουπιδιών παραλείπεται συστηματικά από τους Δήμους και γίνεται μία φορά στις 15 μέρες. Αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για την υγεία όλων των κατοίκων εκεί. Ενδεικτικό παράδειγμα αυτό που προείπα είναι η Αγία Σοφία στα Διαβατά, ένα οικισμό που γνώρισαμε όλοι μας με το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας του Κώστα Φραγκούλη στις 6 Δεκεμβρίου από αστυνομικά πυρά. Η περιοχή του Πέλεκα Κατερίνης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εγκρίθηκαν κονδύλια από τον ΕΟΧ, τον ενιαίο οικονομικό χώρο, για με την κατάσταση 60 οικογενειών με συλλογικό βάση 6 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Δημοκρατίας που επισκέφθηκαν στις οικογένειες αυτές να μετεκατασταθούν σε ένα χώρο βιώσιμο και με ανθρώπινες συνθήκες ζωής, όχι μόνο δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους, αλλά είπαν πλέον λίγα μέτρα πριν την τελική υλοποίηση του έργου, ότι το έργο αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί γιατί ο χώρος είναι κατάλληλος. Όταν ο χώρος αυτός αρχικά επιλέχθηκε, είχε πάρθει δείγμα και είπαν ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για να στηθούν εδώ, να στηθεί μια νέα συνοικία. Πλέον, μετά από 6 χρόνια και επειδή οι κυβερνήσεις να έχουν μεσολαβήσει αυτό το έργο, δεν έχει γίνει, όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε, αλλά πήραν πίσω τις υποσχέσεις που δώσανε στους ανθρώπους που 60 οικογένειες πλέον έχουν γίνει 80 και έχουν μείνει όλοι σε παράκες και σε παραπήγματα. Θα μας τα πει και ο πρόεδρος του οικισμού εκεί. Λοιπόν, επίσης, οι περιοχές όπως η Χαλάστρα και το Γελοχώρι είναι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως οικισμοί από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας, αλλά είναι περιοχές που οι συνθήκες είναι ίδιες με την Αγία Σοφία και με το Φοίνικα και η λύση της ντροπής συνεχίζεται. Σε όλη τη χώρα έχουμε πάνω από 60 καταβλισμούς με ανθρώπους στις λάσπες και αυτό δεν έχει αλλάξει από καμία κυβέρνηση γιατί κανένας δεν ασχολήθηκε με το θέμα σοβαρά. Εκτός τους καταβλισμούς πρέπει να αναφέρουμε και τα λεγόμενα τσιγκάνικα δάνεια. Το 2002 και το 2003, 20 χρόνια πριν,
λίγο πριν την Ολυμπιάδα του 2004, το ελληνικό κράτος εγγύηθηκε ώστε να πάρουν όλοι 60.000 οικογένειες, Ρωμά, Δάνεια, για να στεγαστούν ώστε να μην φανεί στην Ευρώπη ότι έχουμε στην Ελλάδα άσχημους ανθρώπους. Δόθηκε πήραν όλοι με 60.000 ευρώ δάνειο κάθε οικογένεια, χωρίς να έχουν τα κριτήρια να φανούν περισσότεροι τα χρηματοπιστωτικά για να ενταχθούν σε τέτοια διαδικασία. Το κράτος εγγύηθηκε για αυτούς και καλώς έκανε με συνθήκες κοινωνικής μέρημνας για να ενταχθούν οι άνθρωποι σε σπίτια. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, οι πιο πολλοί δεν καταφέρουν να πληρώσουν τα δάνειά τους και έχει το κράτος με τις εταιρείες και τις τράπεζες και τα φάντς των πάτσιδων να στείλει κατασκευτήρια σε 60.000 οικογένειες Ρωμά που στεγάστηκαν με τα δάνεια αυτά και είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να ξαναπιστέψουν οι άνθρωποι σε κατάσταση αστεγότητας και να διευρυνθούν κι άλλο καταβλητισμοί στη χώρα αντί να μειωθούν. Το ΚΚΕ κατέθεσε την πρόταση ρύθμιση της Ελλάδα Μπασέ στη Βουλή και πίεσε για τη ρύθμιση των δανείων αυτών. Ρωτήθηκαν οι αρμόδιοι υπουργοί και η κυβέρνηση τι μέρες θα πάρθουν για την πρώτη κατοικία των Ρωμά. Το ΚΚΕ ζητά να σταματήσουν άμεσα πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας των οικογενειών Ρωμά και 10.000 Ρωμά που με κοινωνικά κριτήρια έχουν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα και έλαβαν δανειοδότηση για πρώτη κατοικία, αλλά δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν την αποδηλωμή τους. Το ΚΚΕ στέκεται απέναντι σε κάθε πληστηριασμό κάθε λαϊκής κατοικίας και το ίδιο κάνει και θα κάνει για κάθε σπίτι Ρωμά συμπολιτών μας που κινδυνεύει με πληστηριασμό. Αν δεν επιληθεί το πρόβλημα της στέγασης, δεν πρέπει να μιλάμε ούτε για ένταξη, ούτε για εργασία, ούτε για εκπαίδευση. Το Α και το Μ της ένταξης των Ρωμά είναι το στρατιωτικό ζήτημα της κοινότητας σε όλη τη χώρα. Μετά έρχεται η εργασία. Η εργασία αποτελεί επίσης ένα κάθε και την καθημερινότητα της κοινότητάς μας. Οι εργασίες των περισσότερων είναι επισφαλής, είναι μαύρη εργασία και ευκαιριακή με αμοιβές ντροπής. Και οι περισσότεροι αδυνατούν με αυτά τα λεφτά που βγάζουν να εξασφαλίσουν την καθημερινότητα αυτών και των παιδιών τους. Δραστηριότητες όπως η συλλογή παλαιοσίδερων και ανακυκλώσιμο υλικού είναι άκρως επικίνδυνες και για την υγεία των συλλεκτών, αλλά και για τα παιδιά τους, γιατί όλα μαζεύονται σε ένα χώρο συγκεκριμένο μέσα στους καταβλισμούς. Έχουμε συχνά σοβαρά ατυχήματα και τραυματισμούς, αλλά και άλλες μολύνσεις από τη σκουριά και τα τοξικά απόβλητα είναι καθημερινό φαινόμενο στην κοινότητα. Αυτή είναι η μόνη εργασιακή διέξοδος για τους κατοίκους στην περιοχή των Τζαϊρίων, του Δημοθερμαϊκού, αλλά και για κάποιους κατοίκους της Αγίας Σοφίας. Σε πολλές περιπτώσεις, νέοι Ρωμά κάνουν μετανάστευση είτε εσωτερική, όπως η Ρωμά των Σερών, στα νησιά, για την περίοδο του καλοκαιριού, όπου εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία σαν ανειδίκευτοι εργάτες, αλλά και άλλοι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, όπως οι νέοι Ρωμά στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, που εργάζονται στον τομέα της ανθοκομείας στην Ολλανδία. Δεν έχουν επιλογή στη χώρα να εργαστούν, οπότε ανακάτωσονται να μπουν στο εξωτερικό πολλοί νέοι και να έχουν τις ευκαιρίες εργασιακές που πολλοί άνθρωποι δικαιούμαστε. Έλλειψη ουσιαστικών κοινωνικών πολιτικών για την εργασιακή ένταξη των Ρωμά από το επίσημο κράτος. Η μόνη παρέμβαση που κάνει το κράτος είναι ορισμένα προγράμματα κατακαιρματισμένα επιδοτούμενης εργασίας με ημερομηνία λήξης. Τα προγράμματα αυτά δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ανάγκες ούτε στις δυνατότητες της πλειοψηφίας της κοινότητας. Ακόμα και το παραδοσιακό επάγγελμα των πλωνόδιων πολιτών, που για χρόνια ήταν βασική απασχόληση των Ρωμά και αποτελούσε κύρια πηγή εισοδήματος, τα τελευταία χρόνια με τις εγκληματικές πολιτικές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων έχει μετατρέψει τον καθημερινό αγώνα για επιβίωση σε συλλογή υπέρογκων προστήμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν νέες άδειες πλανόδιου εμπορίου ούτε και λαϊκών αγορών και αν προσπαθήσουν να πλήσουν τα εμπορεύματά τους προκυπευτικά συνήθως και το συλλάβει η αστυνομία για να είναι στο σπίτι χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς το εμπόρευμα και με πρόστιμο 10.000 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Το κομμάτι της εκπαίδευσης. Η Ευρώπη κομπάζει για την εκπαίδευση των Ρωμά, θεωρώντας ότι η εκπαίδευση είναι το πρώτο πρόβλημα. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν λυθούν τα δύο προηγούμενα, το στεγαστικό και το εργασιακό. Σαφώς μιλάμε για μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού στην κοινότητά μας, παρόλο που είμαστε μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας, τα ποσοστά μας είναι εξαιρετικά χαμηλά
χιλιάδες παιδιά στερούνται την πρόσβαση λόγω συνδικών διαβίωσης στην εκπαίδευση και χιλιάδες ακόμα δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Υπάρχει πλήρης απουσία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν ορισμένα και τοπικοποιημένα σχολεία όπως π.χ. στις Σέρρες που δεν βοηθούν καθόλου την εξέλιξη των παιδιών. Και επίσης υπάρχει απουσία υποστήριξης των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον, αναλφαβητισμού των περισσότερες φορές και άρα δεν μπορούν να λάβουν ούτε σιγά-σιγά βοήθεια από το σπίτι, ούτε βέβαια και από την κοινωνία, από την υπόλοιπη την πολιτεία την επίσημη. Στον αντίποδο όλων αυτών, η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις αναπαράγουν συνεχώς ρατσιστικά στερεότυπα και διατυμπανίζουν ότι η σχολική διαδρομή του Ρωμά είναι δίθεν πολιτιστικό χαρακτηριστικό της φυλής μας, άποψη και έθιμο. Κάτι που δεν ισχύει, είναι μεγάλο ψέμα και αυτή η ρητορική ακολουθείται μόνο για να αποφύγουν οι ίδιοι τις δικές τους ευθύνες, γιατί η επίσημη πολιτεία δεν έχει δημιουργήσει ούτε νέες δομές, ούτε έχει προσλάβει ικανό επιθετικό προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες της κοινότητας. Στην Αγία Σοφία υπάρχουν δύο δασκάλες σε ένα θέση του νηπιαγωγείου για 180 παιδιά. Είναι δυνατόν 180 παιδιά να καλυφθούν οι ανάγκες με δύο δασκάλες και με δύο κοντέινερ? Πρέπει να λάβει η πολιτεία τις ευθύνες της, όχι να έρθει να στρέφει τα βέλη στο ζώμα. Τελευταίο παράδειγμα και επίκαιρο είναι η ενεργοποίηση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία για το επίδομα των παιδιών, το γνωστό σε όλους Α21. Το επίδομα αυτό είναι για την ασύρθιση των παιδιών, αλλά το Μάρτιο του 23, πριν δύο μήνες, συνδέθηκε με την εκπαίδευση για να πλήξει αποκλειστικά και μόνο την κοινότητα του Ρωμά. Με αυτό το νόμο, όποιο παιδί δεν πήγαινε σχολείο στην προοπτική εκπαίδευση, από την προνήπιο μέχρι το γυμνάσιο, δηλαδή μέχρι 15 ετών, χάνει το επίδομα. Πολλά παιδιά, 15 ετών, έχουν δικές τους οικογένειες, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση. Υπάρχει μεγάλη σχολική διαρροή, είναι γεγονός αυτό. Από το δημοτικό στο γυμνάσιο η διαρροή είναι μεγάλη και μεγαλύτερη από το γυμνάσιο στο λύκειο. Επίσης, όταν δεν υπάρχουν δομές, δεν μπορούν να μπουν τα παιδιά στο προνήπιο, όταν δεν υπάρχουν προνήπια σε οικείους καταπληκτισμούς και οικισμούς. Παρά τα αυτά, το ανάγνωμα δόθηκε πάλι στους Ρωμά ότι αυτοί θέλουν να δεχτούν τα παιδιά στο σχολείο για να χάσουν το επίδομά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο προϋπολογισμός οικογενειακός των περισσότερων οικογενειών και η καθημερινότητα πάνω από αυτόν να είναι μη βιώσιμη και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την περιφέρεια και την κρίση Μακεδονίας. Η εκπαίδευση των Ρωμά αποτελεί σημαντικό παράγοντα ένταξης, αλλά πρέπει να αποτελέσει με ευθύνη του κράτους, αποτελεί ευθύνη του κράτους να εστιάσει τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκπαίδευσης της κοινότητάς μας, όπως άλλωστε προτείνει και το ΚΚΕ. Στον τομέα της υγείας, η πρόσβαση στις δομές της αποτελεί άλλο ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες Ρωμά στη χώρα. Η διαβίωση σε καταβλισμούς και οικισμούς χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, χωρίς αποχέτευση, δίπλα σε βιομηχανικές περιοχές και σε απόβλητα, είναι άκρως επικίνδυνη για την ηλικία μικρών και μεγάλων. Η μη πρόσβαση επίσης στην προληπτική ιατρική λόγω της ανασφάλισης της εργασίας οδηγούν στην πτώση του προσδόκιμου ζωής των Ρωμά πληθυσμών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Επίσης, η μολύνση παιδικών και ενηλίκων από υπατήτηδες και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τις επικίνδυνες υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας είναι συχνό φαινόμενο. Και εδώ το κράτος απουσιάζει και δεν εστιάζει τη λειτουργία της υγείας στον Ρωμά. Είναι ολοφάνερο πλέον ότι η τραγική εικόνα διαβίωση των Ρωμά στη χώρα μας αποτελεί διαχρονική ευθύνη των αστικών κομμάτων και των κυβερνήσεών τους. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αυταπάτη γύρω από αυτό και πρέπει να αποτελέσει το κριτήριο ψήφου ισχυροποίησης και προοπτικής για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τη Ρωμά, να δυναμώσει ο αγώνας μας με δυνατό ΚΚΕ. Έχοντας πλήρη επίγνωση των προβλημάτων της κοινότητας, όπως και γνώση των παρεμβάσεων που απαιτούνται από το κράτος ανά περιοχή, δεν τρέχουν πλέον αυταπάτες. Ξέρουμε καλά ότι τα μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν δεν ήθελαν και δεν θέλουν να μας εντάξουν. Είμαστε πιο χρήσιμοι στο περιθώριο της κοινωνίας παρά στο τεργάκι σαν άτομα μέλη αυτής. Μόνο αν πιεστούν από εμάς στους δρόμους με ένα μαχητικό κόμμα και μέσα στη Βουλή να αναγκαστούν να ξεκινήσουν για εμάς ένα πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης με ευθύνη του κράτους. Το μόνο κόμμα που μπορεί να πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση είναι το ΚΚΕ,
και μπορεί να αναγκάσει την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί αντιλαϊκή θα είναι όποια και να είναι αυτή, να κοιτάξει κατάματα τα προβλήματα της κοινότητάς μας και να τα επιλύσει με ευθύνη του κράτους. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μπορεί να πέσει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξεπουλάμε την ψήφο μας, δεν ξεπουλάμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Έχουμε γνωρίσει τους γνωστούς πολιτικάτιδες των μεγάλων κομμάτων όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι μπορούν να βράσουν τις ζωές μας πάλι με ελπίδες και προεκλογικά μερικά ευρώ, είναι βαθιά γελασμένοι. Οι Ρωμά δεν εξαγοράζονται και δεν ξεπουλούνται. Γι' αυτό λοιπόν, εν ώψη των εκλογών της 21ης Μαΐου, καλώ τους Ρωμά σε όλη τη χώρα να δυναμώσουν το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που δίνει διαχρονικά μάχες για το δικαίωμα στην εργασία, στη στέγαση, στην εκπαίδευση, στην υγεία, για την ένταξη των Ρωμά στην κοινωνία. Δοκιμάσαμε όλα τα προηγούμενα κόμματα. Τίποτα δεν άλλαξε στις ζωές μας. Έμειναν μόνο οι προεκλογικές υποσχέσεις όλων των αστικών κομμάτων. Από λόγια έχουμε χορτάσει. Θέλουμε έργα τώρα και πράξεις. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας παντού. Μαζί με τις φωνές των εργαζόμενων, των νέων και των λαϊκών στρωμάτων. Μαζί με το ΚΚΕ. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό με ισχυρό ΚΚΕ. Σε αυτές τις εκλογές όλοι οι Ρωμά ψηφίζουμε αλλιώς. Ψηφίζουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.